Θα συνομιλήσουμε τώρα με τους πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου επεισοδίου. Θα συνομιλήσω πρώτα με τον κύριο Τζίμερο και αμέσως μετά με την κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Δυστυχώς η κυρία Μπαλού δεν ήθελε να συνομιλήσει με τον κύριο Τζίμερο και έτσι θα κάνουμε δύο ξεχωριστές σύντομες συνεντεύξεις. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος δεν είναι μόνο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, είναι και πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε τι συνέβη ακριβώς. Εγώ ακριβώς ομολογώ ότι από το συγκεκριμένο βίντεο των 10 δευτερολέπτων δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Έγιναν ακριβώς αντίθετα, τα ακριβώς αντίθετα, τα οποία μπορείτε να τα δείτε ζητώντας το βίντεο από την εταιρεία η οποία βιντεοσκοπεί με σύμβαση με την περιφέρεια τη συνεδριάση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακριβώς τα αντίθετα. Όταν λέτε ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς, να σας πω. Εγώ προσερχόμενος στο Περιφερειακό Συμβούλιο διαπίστωσα ότι στον προθάλαμο, δηλαδή όχι στην αίθουσα που γίνονται συνεδριάσεις, σε έναν χώρο που είναι ως καπνιστήριο, ξέρω εγώ, έτσι να βγαίνουν να πίνουν έναν καφέ, υπήρχαν αφήσεις του ΠΑΜΕ. Η πάγια θέση μου είναι ότι ο δημόσιος χώρος είναι χώρος όλων μας και δεν είναι πεδίο κομματικής ασυδοσίας. Θα με ενοχλούσε το ίδιο και αν υπήρχε αφίσα της Δημιουργίας Ξανά, μολονότι εμείς 5 χρόνια δεν έχουμε τυπώσει καμία αφίσα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Το είχα ξανακάνει αυτό και δεν το κάνω όταν από τη στιγμή που μπήκα στην πολιτική. Το έκανα πάντα. Προσπαθούσα να κατεβάσω και να καθαρίσω τους χώρους οι οποίοι είναι δημόσιοι χώροι πληρωμένοι από το χρήμα του φορολογούμενου. Κατέβασα λοιπόν, ξεκόλλησα τις αφήσεις του ΠΑΜΕ, τις πέταξα και μπήκα στην αίθουσα και κάθισα στη θέση μου. Μετά από κανένα 20 λεπτό περίπου, κάποιος τραμπούκος του ΠΑΜΕ που ήταν εκεί, διαπίστωσε ότι λείπαν οι αφήσεις. Και ήρθε στη θέση μου, δηλαδή εκεί που καθόμουν, ήρθε στη θέση μου, με έβριζε και μου πετούσε τις αφήσεις που είχε πάρει από τον κάδο τσαλακωμένες, μου τις πετούσε στα μούτρα. Ο πρόεδρος Σχοινάς του Περιφερειακού Συμβουλίου, θυμίζω ότι είναι ο πρόεδρος που μόνος του ψηφίζει, μόνος του γράφει πρακτικά, μόνος του τα επικυρώνει, ψευδέστατα όλα αυτά, δηλαδή είναι ένας πρόεδρος που μπορεί κάποια στιγμή να λογοδοτήσει το δικαστήριο για αυτές τις πράξεις, το βλέπε και δεν έκανε τίποτα. Δεν έφτανε λοιπόν που ήταν ο συγκεκριμένος τραμπούκος, τον οποίο εγώ στην αρχή αγνώρισα, έκανα σαν να μην τον άκουγα. Ήρθε ομάδα του Κουκουέ και άρχισαν να με βρίζουν, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μπαλού. Την προηγούμενη φορά που το έκανε αυτό, δηλαδή την προηγούμενη φορά που κατέβασα αφήσεις του ΠΑΜΕ, ο Μάνου Σογιαννάκης, περιφερειακός σύμβουλος του Κουκουέ, μου επιτέθηκε για να με πνίξει, πιάνοντάς με από το λαιμό. Είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι αντίπαλος του Κουκουέ σε μια σοβιετοκρατούμενη χώρα. Αυτή τη φορά λοιπόν, όταν μου επιτέθηκαν, εγώ σηκώθηκα και τους απόθησα. Δεν χαστούκησα, δεν γροθοκόπησα, η Μπαλού θα τη δείτε μια χαρά. Εμένα φαίνεται η γρατσουνιά εδώ πέρα, σκισμένο που κάμισο. Και μετά μου επιτέθηκαν, κύριε Πρόεδρε, εν χορό οι πάντες. Η σκηνή την οποία είδαμε στο βίντεο επομένως, είναι σκηνή μετά από την εναπόθεση, να το πω έτσι, των αφισών μπροστά στο έδρανο στο οποίο εσείς βρισκόσασταν. Ναι, βέβαια. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω γιατί σκίσατε τις αφίσες και τις πετάξατε έτσι προκλητικά. Αλλά προσέξτε να δείτε, οι αφίσες σας λέω ήταν έξω. Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου έβαλαν... δεν υπήρχαν αφίσες. Τις οποίες όμως πήραν οι σύμβουλοι του Κουκουέ και άρχισαν να τις κολλάνε εκεί που γινόταν η συνεδρίαση. Εγώ τους είπα ότι αφίσα σε δημόσιο χώρο, όταν τη βλέπω θα την κατεβάζω. Αν δηλαδή εσύ έχεις δικαίωμα να εκφράζεις τις πολιτικές σου απόψεις κολλώντας μια αφίσα, και η δικιά μου άποψη πολιτική είναι για καθαρούς, ευπρεπείς χώρους. Και εγώ εκφράζω μια πολιτική άποψη, αν δεχτούμε ότι ο καθένας μπορεί σε ένα δημόσιο χώρο να κάνει ό,τι θέλει. Εάν είναι παράνομο να κολλάει κάποιος αφίσα σε δημόσιο χώρο, περιμένω από τον νόμο να πράξει τα δέοντα. Το Κουκουέ καταγγέλει ότι γρονθοκοπήσατε την κυρία Μπαλού. Σας λέω, και τραμπούκι και συκοφάντες. Ζητήστε το βίντεο το οποίο τα καταγράφει όλα. Μάλιστα. Τα πάντα. Μάλιστα. Ρωτήστε ας πούμε την κυρία Μπαλού σε ποιο χώρο έγινε αυτό. Στο δικό τους έδρανο, δηλαδή εγώ σηκώθηκα και πήγα σε αυτούς, ή αυτοί ήρθαν σε μένα. Ήταν μόνη της ή ήταν με μια ομάδα 5 ανθρώπων. Διότι κάποιον από το Κουκουέ, από αυτόν τον πρώτον που με χτυπούσε και με προπλάκιζε, τον έσπρωξα πολύ δυνατά, βεβαίως. Αν πήρε η μπάλα και την Μπαλού δεν ξέρω. Αλλά την προηγούμενη φορά σας λέω, δεν κάθισα, συγγνώμη, να με πνίξουν όπως
έγινε πριν από 2-3 μήνες και αυτό κανένας γι' αυτό δεν έκανε κανένας ανακοίνωση. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ξαναλέω ότι ο δημόσιος χώρος είναι χώρος όλων και αυτό είναι πράξη πολιτικού ακτιβισμού. Κάποιος θα πρέπει σε ένα κόμμα το οποίο προπαγανδίζει το φασισμό και τη δικτατορία, οποιαδήποτε δικτατορία, να βάλει τα όρια του. Η αστική δημοκρατία δεν τα έβαλε αυτά τα όρια. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα οι πάντες να φοβούνται μην τους δίνουν οι τραμπούκοι του πάμε. Όχι λοιπόν, το 3% που εξέλεξε εμένα και τον κύριο Ψαραδέλη στην περιφέρεια Αττικής μας εξέλεξαν για αυτό που πρεσβεύουμε. Καθαρή χώρη, ευπρεπής χώρη, όχι δημόσιος χώρος, χώρος κομματικής ασυδοσίας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε και